Πάμε τώρα, κυρία Καταραχιά, θέλω το σχόλιο σας μετά, γι' αυτό σας κρατώ. Να υποδεχθώ και την κυρία Κατσίμπα, την κυρία Δάφνη Κατσίμπα, την πρόεδρο των Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Και επειδή έχει τύχει να είμαι αυτοίκοη μάρτυρας, γιατί ρωτούσα πολύ για τις δικές σας καταγγελίες, κυρία Κατσίμπα, καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρία Κατσίμπα, όταν βγαίνατε εσείς και λέγατε τα όσα άσχημα συμβαίνουν εκείνο τον μαύρο Νοέμβρη, τον Νοέμβρη που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη, μόνο τρελίδες σας έβγαλαν. Είναι συνδικαλίστρια, δεν δικαιούται για να ομιλεί, είναι εμπαθής, τα έχει με την κυβέρνηση. Ναι, αμφιλεγόμενο πρόσωπο κλπ. Ακούσαμε διάφορα. Τώρα που βρισκόμαστε, έχει γίνει παρέμβαση εισαγγελέα εναντίον σας? Ναι, ναι, έχω δώσει και έχει αρχίσει προκαταρτική ανάκριση, έχω δώσει την κατάθεσή μου. Τι κάνατε εσείς και κληθήκατε? Το έγκλημα, γιατί είναι στην ασφάλεια, για την υπεράσπιση, πώς το λέει, για την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί εδώ πλήξατε το κράτος και το δημοκρατικό πολιτεύμα. Ναι. Επαναλάβετε παρακαλώ, γιατί θα τρελαθούμε. Ναι, με κάλεσαν ότι ο εισαγγελέας έστειλε εντολή στην ασφάλεια, στο τμήμα προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, για να αρχίσει προανακριτική διαδικασία. Εκεί έδωσα την κατάθεσή μου. Είναι διέγερση σε ανυπακοή. Ποιο ήταν το παράπτωμά σας που τα κάνατε όλα αυτά? Παρουσιάστηκα σε ένα ιδιωτικό κανάλι, το Sky συγκεκριμένα, όπου όταν συνδέθηκα βρέθηκα σε ένα ανακριτικό γραφείο από τους συναδέλφους σας. Ήταν ημέρες πριν, 5 μέρες πριν τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, οι συνάδελφοί σας προσπαθούσαν να εκμεύσουν από τους γιατρούς τη συμφωνία προς την κυβέρνηση να απαγορευτούν οι εκδηλώσεις. Από μας δεν πήραν αυτή την απάντηση. Εγώ επέμενα ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα τραγικά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και τους θανάτους που έχουμε από την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Αποκαλέστηκα ψεύτρα, γιατί ο κύριος Πρωτοσάλτε είχε τα στοιχεία μπροστά του και δεν μπορεί... Πρωτοσάλτε, ναι, είχε τα στοιχεία μπροστά του, τους αριθμούς, και δεν μπορεί να λέει ψέματα η κυβέρνηση, άρα έλεγα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια κατάσταση bullying, εγώ σηκώθηκα και έφυγα από την εκπομπή, και το μεσημέρι, ενώ το πρωί είχε γίνει εκπομπή, το μεσημέρι έμαθα από όλα τα κανάλια, να σας πω την αλήθεια, και από όλα τα μέσα, ότι έχει γίνει παρέμβαση του εισαγγελέα για διέγερση σε ανυπακοή. Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος δικαιούται να κάνει τη δουλειά του κατά όπως νομίζει. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσής σας είναι αυτή που μας εκπλήσει. Ναι, αλλά κάθε συνάδελφός σας μπορεί να κάνει τη δουλειά του, όπως και ο κάθε ένας επαγγελματίας, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει και την κριτική. Έτσι. Εσείς μπορείτε να κρίνετε, εμείς δεν μπορούμε. Όπως και εσείς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας όπως νομίζετε. Το ίδιο ισχύει για όλους. Και εσείς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα μου κάνετε κριτική. Άρα, εσείς κληθήκατε σε απολογία στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, στο τμήμα προστασίας κράτους και δημοκρατικού πολιτεύματος, Σπύρο. Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή είπατε κάτι σε ένα κανάλι που δεν άρεσε. Ναι. Ναι, αυτά είναι απίστευτα. Πραγματικά δηλαδή, όχι, δεν είναι υπερβολή, είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή είναι πέρα από κάθε λογική και δεν το πιστεύουμε ότι ενέτει. Την καταγγελία ποιος την έκανε αυτήν? Υποθέτω ίσως το μέσον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Αυτεπαγγέλτος. Πολύ πιθανό να ήταν αυτεπαγγέλτος. Το θέμα είναι ότι έδρασε τάχιστα ο εισαγγελέας. Μετά από ώρες, σας πήραν τηλέφωνο, μέσα σε λίγες ώρες. Στην ασφάλεια. Τα μεσημεριανά δελτία άκουσα την παρέμβαση του εισαγγελέα σε βάρος μου. Πολύ ωραία, ενώ το πρωί ήταν η εκπομπή. Ναι, ναι. Ταχύτατα ήταν. Ναι, ναι, μπορεί να είμαστε όλοι περήφανοι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, γιατί έχουμε και δικαιοσύνη που κάνει άμεση παρέμβαση εκεί που θέλει. Εκεί που πρέπει. Όποιος άλλος, και όχι εκεί που πρέπει. Όχι εκεί που πρέπει. Ναι, εκεί που... Γιατί έχουν συμβεί τα μύρια όσα που θα μπορούσε κάθε μέρα να γίνονται πολλαπλές εισαγγελικές παρεμβάσεις. Τα μύρια όσα σε βάρος ζωής ασθενών, ζωής του κόσμου, σε βάρος της. Να πω και για τα προληπτικά μέτρα που δεν παίρνουν, δεν να πω και για τα σχολεία και για τα λεωφορεία και για τους χώρους εργασίας. Αναρωτιέμαι για τη διαπίστωση ότι το 20% των ασθενούντων... δεν παρενέβη. Ναι, παρενέβη κάποιος, πεθαίνει εκτός μεθ, παρενέβη κάποιος. Εγώ άκουσα, εκεί δεν φύγεται το κράτος και το δημοκρατικό πολίτευμα. Εγώ άκουσα στην ΕΡΤ1... εκπρόσωπο, τέλος πάντων δημοσιογράφου που ασχολείται με θέματα υγείας, να λέει ότι αυτοί που περιμένουν αρκετές μέρες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ είναι αυτοί που διασωληνώνονται για παρηγορικούς λόγους. Γιατί λόγους? Για παρηγορικούς λόγους. Και όχι γιατί χρειάζονται εντατική, γι' αυτό και δεν πηγαίνουν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν είμαι γιατρός. Για την ψυχολογία τους, για να αισθανθούν καλύτερα. Ναι, για να μην δυσπνοούν πριν πεθάνουν. Ναι. Ενώ οι γιατροί διασωληνώνουν όποιον πληρεί τα κριτήρια και χρειάζεται διασωλήνωση, και οι υπεύθυνοι δεν μπορούν να διαθέσουν κρεβάτι μέσα. Αυτό γίνεται. Δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει με παρηγορικούς λόγους, έχει να κάνει με λόγους ζωής. Αλίμονα. Κυρία Κατσίμπα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θέλω να μου πείτε... Επίσης να σας πω, αυτές τις μέρες, αυτό που είχε καταγγείλει η συνάδελφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΗ, για τους αναπνευστήρες στη Θεσσαλονίκη, που ήρθαν από την, μια εφεδρεία που είχε το κρατική εφεδρεία, ας πούμε, σε αναπνευστήρες από δωρεές, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν βαριά πάσχοντες. Είναι ακατάλληλοι άρα. Ναι, είναι ακατάλληλοι. Τέλος πάντων, τους λέγαν προβληματικούς. Τώρα μαθαίνουμε από δημοσιεύματα, κυρίως από το διαδίκτυο, ότι αυτοί οι αναπνευστήρες βρίσκονται στην Αθήνα και τους δίνουν για να χρησιμοποιηθούν στην Αθήνα. Αυτό μετά από πολλές προσπάθειες έγινε δεκτή η απόσυρσή τους από τη Θεσσαλονίκη, από κάποια νοσοκομεία. Άρα τους πήραν από τη Θεσσαλονίκη και τους κατέβασαν στην Αθήνα. Αυτό μαθαίνουμε. Ούτε εδώ όμως, παρόλο που δημοσιοποιήθηκε, ούτε εδώ έγινε παρέμβαση εισαγγελέα. Μάλιστα. Κυρία Κατσίμπα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντως αυτό που συμβαίνει με την κυρία Κατσίμπα είναι το σοβαρότερο και το ανησυχητικότερο όλο. Δείχνει σαφώς προσπάθεια αφήμωσης των ανθρώπων που βρίσκονται στον χώρο στην πρώτη μάχη, στην πρώτη γραμμή της μάχης, και οι οποίοι έχουν και καθήκον να λένε αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Ναι. Είναι υπόχρεοι απέναντι στους Έλληνες πολίτες, σε καμία διοίκηση ή σε καμία κυβέρνηση. Εμείς αναφερόμαστε στον ελληνικό, στο λαό αναφερόμαστε. Εκεί είναι οι ευθύνες μας, εκεί προσδιορίζουμε τις ευθύνες μας και εκεί αισθανόμαστε υπεύθυνοι ότι πρέπει και να απολογηθούμε και να απολογιστούμε, αλλά και να ξεσκεπάσουμε, να αποκαλύψουμε. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Ο κοινός παρονομαστής όλων των διώξεων, γιατί υπάρχουν πιο σοβαρές, βλέπετε, απόλυση, στέρηση μισθού σε χαμηλόμισθους. Κάθε μέρα έχουμε την τρομοκρατία στα νοσοκομεία, για να μην τολμάμε να μιλήσουμε. Είναι ακριβώς αυτός ο κοινός παρονομαστής, είναι ότι σηκώνουμε κεφάλι και λέμε ή ζητάμε τα πράγματα που απαιτούνται. Μάλιστα.